Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Κούκεν. Μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής. Τζάμπα είναι. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε πρώτοι για οτιδήποτε αφορά το κανάλι μας, δεν έχετε παρά να χτυπάτε και την καμπανούλα. Και αν σας αρέσουν και τα βίντεό μας, κάντε και ένα like. Σας ευχαριστώ. Σήμερα, από ό,τι βλέπετε, έχουμε ετοιμαστεί για να πάμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μη φοβόσαστε, δεν έχω πάθει τίποτα. Είμαι μια χαρά, πιστεύω υγιής, αν και περισσότερα θα μας πει ο κύριος Μάνος Βαγιάκης. Ποιος είναι ο κύριος Μάνος Βαγιάκης? Σήμερα αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που ο Αντώνης Κούκεν δεν θα σας μιλήσω για μαγειρική. Αλλά καλύτερα να σας συστήσω με τον γιατρό που θα μιλήσω, τον κύριο Μάνο Βαγιάκη, ο οποίος είναι εντατικολόγος, πνευμονολόγος, διευθυντής του ΕΣΥ με εξειδίκευση στις διαταραχές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κύριε Βαγιάκη, καταρχήν, γεια σας. Χαιρόμαστε που μας δέχεστε, αλλά με δέχεστε. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλω το σακάκι, διότι με δέχεστε ως ασθενή. Να το φοράτε. Να το φοράω. Το φοράτε. Ωραία. Αλλά οι προηγούμενες μέρες ήταν χωρίς σακάκι, χωρίς γραβάτα, διότι ήρθα σε εσάς ως ασθενής. Και ας ξεκινήσουμε καταρχήν να σας λέω πως εγώ ήρθα, γιατί με έχετε εδώ. Ναι. Άρα θα πω λοιπόν πως κατέληξα να έρθω εδώ στο ιατρείο ύπνου. Ήρθα διότι τα υγεία μου πρόσωπα παρατήρησαν το βράδυ ιδιαίτερα, όχι τόσο το μεσημέρι, να ροχαλίζω εντόνως. Τις πρώτες ημέρες το περιέγραψαν σαν μια σκουριασμένη μηχανή που πάει να πάρει μπρος. Λέω, εντάξει δεν είναι μικρό το πράγμα, κι άλλοι ροχαλίζουν. Περνώντας ο καιρός, μετά άρχισε να γίνεται το ροχαλιτό μου πιο έντονο και πιο ενοχλητικό. Σε τέτοιο βαθμό που μου λένε Αντωνάκη, νομίζουμε ότι κάπως πρέπει να το κοιτάξεις. Μα γιατί, εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ την ημέρα αναπνέω φυσιολογικά. Τι, επειδή ροχαλίζω λίγο το βράδυ? Όχι, μου λέει, δεν ροχαλίζεις απλά λίγο το βράδυ, αλλά ακούγεσαι σαν τραχτέρ που οργώνει χωράφι. Άρα γιατρέ μου, αυτά ήταν τα πρώτα προειδοποιητικά συμπτώματα, πιστεύετε, τόσο σε μένα αλλά και σε κάποιον, για να τον παρακινήσουν να έρθει στο ιατρείο ύπνου και σε εσάς? Μόνο το ροχαλιτό, αν είναι έστω και βαρύ, δεν χρειάζεται κανείς να τρέξει, γιατί οι μισοί ροχαλίζουν, άρα δεν χρειάζεται οι μισοί Έλληνες να τρέχουν να ασχολούνται με αυτό. Σαν πάθηση, είναι ενοχλητικό, αλλά δεν είναι αρρώστια. Α, δεν είναι αρρώστια. Όχι. Γίνεται όμως αρρώστια εάν δει κάποιος ότι το ροχαλιτό του, το έντονο, συνοδεύεται από υπνηλία την ημέρα, στάζει. Εγώ είχα παρατηρήσει, ειδικά το μεσημέρι, όταν μαζευόμαστε μετά το φαγητό, να δούμε λίγο τηλεόραση, να πάρουμε καμία ταινία. Όλοι έβλεπαν την ταινία και εγώ στο πρώτο 15 λεπτό γιατρέ μου, στις αγκάλες του Μορφέα. Επομένως δεν ήταν μόνο το ροχαλιτό, είχαμε και μια τάση για νύστα όταν χαλαρώνατε ή πήγατε να ξεκουραστείτε, να δείτε τηλεόραση ή τέτοια πράγματα. Ναι, και επειδή στο γιατρό σας να τα λέτε όλα και δεν μας βλέπει κανείς τώρα, εμπιστευτικά θα σας πω, είχα παρουσιάσει και μια έτσι, όσον αφορά τη σεξουαλική μου ζωή,
μια αδιαφορία και μια έλλειψη στήσης. Είναι αυτά συμπτώματα προειδοποιητικά? Σε κάποιες περιπτώσεις μας το λένε οι ασθενείς, έτσι με πολλές άπνιες, ότι επηρεάζει και τη σεξουαλική του ζωή, τη λίμπιντο είναι μειωμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πάντως ναι, είναι από τα συμπτώματα. Όχι βέβαια τα συχνά. Ας πούμε εσείς, αν κάποιος σας πρόσεχε στον ύπνο, την ώρα που κοιμόσασταν, θα έβλεπε ότι κοβόταν η αναπνοή σας, ότι σταμάταγε λίγο το ροχαλιτό και ξανάρχιζε πιο έντονα. Είναι αυτές οι παύσεις. Αυτές οι παύσεις, δηλαδή αν είναι κάποιος προσεκτικός που κοιμάται δίπλα της, παίρνει χαμπάρι και καμιά φορά φοβάται κιόλα. Σου λέει εδώ σταμάτησε η αναπνοή του, ανησυχεί. Θα πρέπει ο γιατρός μας να γνωρίζει και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή εκτός από τον ασθενή που θα έρθει εδώ, εσείς υπάρχει πιθανότητα να ζητήσετε να δείτε και άλλα μέλη της οικογένειας ή ακόμα τον σύντροφο ή τη σύντροφο? Μπορεί να δούμε τον σύντροφο και να τον ρωτήσουμε τι βλέπεις την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος αυτός. Άμα πει ότι ροχαλίζει, ότι κόβεται η αναπνοή του, ότι μπορεί να ξυπνήσει σαν να πνίγεται, ότι σηκώνεται πολλές φορές να πάει τουαλέτα, να ουρήσει, αυτά είναι όλα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο. Αν την άλλη μέρα το πρωί δεν ξυπνάει καλά, έτσι είναι κουρασμένος, δισταγμένος, αν την ημέρα τον παίρνει εύκολα ο ύπνος, και αυτά είναι συμπτώματα. Όσον αφορά την άπνοια, θα σταθώ εγώ και δράτουμε της ευκαιρίας να ρωτήσω, υπάρχει μία άπνοια ή διαχωρίζεται? Είναι μερικών ειδών άπνοιες, η πιο συνηθισμένη, η γνωστή και κοινή είναι αυτή που λέμε αποφρακτική άπνοια. Δηλαδή αυτό που περιγράψαμε εμείς, η παύση της αναπνοής οφείλεται σε απόφραξη του φάρμακα. Η κεντρική άπνοια είναι κυρίως εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες? Η κεντρική ηλικίες. Άπνοια είναι σε καρδιοπαθείς και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό που εγώ θέλω να ρωτήσω και μου κάνει εντύπωση είναι ότι στις γυναίκες υπάρχει το στερεότυπο ότι δεν ροχαλίζουν. Και αν ροχαλίζουν, λένε ότι συμβαίνει στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αντικατοπτρίζουν αυτά τα λεγόμενα κάποιες αλήθειες? Ισχύουν? Στις γυναίκες είναι πιο σπάνιο το ροχαλιτό. Ο λόγος? Είναι λόγιο ανατομική του φάριγγα τους, έχουν πιο κοντό φάριγγα, δεν κλείνει τόσο εύκολα, και είναι και λόγιο ορμονική. Και οι άπνιες είναι επίσης σπανιότερες. Δηλαδή είναι τρεις άντρες προς μία γυναίκα. Τόσο καλά. Είναι μια πάθηση που είναι πιο πολύ στους άντρες. Οι γυναίκες έχουν άλλες παθήσεις που είναι πιο συχνές, ας πούμε. Άρα είναι λιγότερες οι περιπτώσεις που οι γυναίκες, θα παρατηρήσουμε μάλλον στις γυναίκες να υπάρχει το έντονο ροχαλιτό και αν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει μετά από μια ηλικία? Και όχι, μπορεί να είναι και νέες, ας πούμε, οι γυναίκες που είναι υπέρβαρες έχουν και αυτές ροχαλιτό σε μεγάλο ποσοστό. Μετά την εμμηνόπαυση τα ποσοστά τους πάνε να φτάσουν των ανδρών. Γιατί αυτό? Κόβονται οι ορμόνες οι καλές και γίνονται σαν τους άντρες. Φαντάζομαι, λέει, από τη μέση και κάτω αλλάζει για τους άντρες με το πέρασμα των χρόνων. Από τη μέση και πάνω αλλάζει για τις γυναίκες. Θέλω όμως, εκτός από τις γυναίκες, που εντάξει, εμείς έχουμε χιούμορ, να ρωτήσω κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και μας βλέπουν πάρα πολλές φίλες και φίλοι μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν παιδιά. Ναι. Άπνοια στα παιδιά υπάρχει? Και έχω ακούσει να λένε γονείς ότι το παιδί μου δεν κοιμάται καλά το βράδυ, γιατρέ μου. Είναι κακόκεφο, δεν έχει διάθεση, είναι ευερέθιστο, πλακώνεται στο ξύλο με τα άλλα τα παιδιά. Μπορεί να φταίει? Η άπνοια υπάρχει και στα παιδιά. Μπορεί να εμφανιστεί και στα παιδιά, και εκεί και οι λίγες άπνοιες κάνουν κακό, γιατί έχουν σχέση με την ανάπτυξή τους και το ύψος τους κλπ. Αυτά τα παιδιά είναι στο σχολείο πολλές φορές ανήσυχα και υπερκινητικά. Στα παιδιά δεν βλέπουμε υπνηλία, αλλά είναι το ανήσυχο παιδί στην τάξη. Το αντίθετο δηλαδή. Που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Επομένως, αν ένα παιδί ροχαλίζει και τα ακούσουν οι γονείς, πρέπει να το πάνε να το δει ένας γιατρός. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα αυξάνονται τα παχύσαρκα παιδιά επηρεάζει και το πάχος, βέβαια, ακόμα και στην παιδική ηλικία, στο να δημιουργηθούν ή να παρουσιάσουν άπνοιες? Το πάχος για όλες τις ηλικίες επιδεινώνει την αναπνοή στον ύπνο
και μπορεί να οδηγήσει σε ροχαλιτό και άπνιες. Επομένως, το πρώτο που μπορεί να κάνει κάποιος αν έχει ροχαλιτό και άπνιες είναι να χάσει κιλά. Να χάσει κιλά. Να χάσει. Εκτός από το να χάσει κιλά, εγώ θα σας αντιπαραθέσω κάτι άλλο. Μπορώ να πάρω ηρεμιστικά, μπορώ να πιω ένα υνοπνευματώδες ποτό και να χαλαρώσω και να πάω για ύπνο σαν αγγελουδάκι. Ισχύει. Τα ηρεμιστικά και τα υπνοτικά και τα υνοπνευματώδη χειροτερεύουν το ροχαλιτό και τις άπνιες. Χειροτερεύουν, ε. Ναι, βέβαια. Και η πεποίθηση αυτή που υπάρχουν ότι, ότι αν λυθούν πρώτο ύπνο έχεις καλό ύπνο δεν ισχύει. Είναι το και αυτό ένα. Το υνόπνευμα, ναι, άμα πιεις λίγο υνόπνευμα, σε κάνει να κοιμάσαι πιο εύκολα, αλλά μετά χαλάει ο ύπνος. Θα ξυπνήσεις πιο πολλές φορές και μπορεί άμα ξυπνήσεις να μην σε ξαναπαίρνει ο ύπνος. Επομένως το υνόπνευμα δεν συνιστάται σε αυτούς που έχουν αϊπνία. Οπότε και τα διάφορα χαλαρωτικά χάπια καλό είναι να αποφεύγονται. Ή έχω ακούσει που λέει παραμοσάρι, να σας πω, γιατί καλό είναι να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να λύνουμε διάφορους μύθους ή μάλλον να τους εξωστρακίζουμε, διότι λένε ότι αν θα πάρεις κάποια χάπια φυτικά με βαλεριάνα, σε χαλαρώνουν και έχεις καλό ύπνο. Θα έχω καλό ύπνο αν χαλαρώσω με αυτά τα χάπια. Το θέμα είναι αν σε χαλαρώνουν πραγματικά, εκεί δεν φαίνεται να είναι τόσο σε χαλαρώνει σαν φάρμακο, ενδεχομένως η ιδέα που είσαι ότι θα χαλαρώσεις δρά ως αυθυποβολή. Άρα δηλαδή ως αυθυποβολή. Δεν είναι φάρμακα αυτά, είναι διατροφικά σκευάσματα. Και δεν τη θέλουμε στην πραγματικότητα από ό,τι κατάλαβα την χαλάρωση, διότι θα υπάρχει χάλαση και στο μυϊκό τόνο. Όχι, άλλο η αϊπνία, άλλο η άπνοια. Μπορεί η αϊπνία να έχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου άπνοις, ούτε καν ροχαλίζουν. Αυτοί πρέπει να έχουν ένα ωράριο ύπνου κανονικό να βάλουν, δηλαδή τακτική ώρα που κοιμούνται, τακτική ώρα που ξυπνάνε. Να κάνω μια παύση, γιατρέ μου, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Διαχωρίσατε την άπνοια με την αϊπνία. Προσέξτε καλά. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος πάσχει από αϊπνία, έχοντας ψάξει ότι δεν συνυπάρχουν έντονο ροχαλιτό, χρόνια, δεν υπάρχουν παύσεις στον ύπνο, εκεί μπορείτε να πάρετε αυτά, αυτή τη μια βαλεριάνα που λέει να χαλαρώσεις λίγο, δεν μπορείς. Αν δεν έχεις πρόβλημα. Η αϊπνία μπορεί να πάρεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Στην άπνοια όμως. Φάρμακα και ψυχοθεραπείες και τα πάντα. Και συμβουλές. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από μερικές συμβουλές που λέγονται υγιεινή του ύπνου. Δηλαδή, θα έχεις τακτική ώρα που κοιμάσαι και τακτική ώρα που ξυπνάς. Δεν θα πίνεις υνοπνευματώδη και πρώτου ύπνου. Δεν θα πίνεις καφέδες. Όλη μέρα δεν θα τους αποφεύγεις τους καφέδες, το τσάι και την κοκακόλα. Αυτά πρέπει να τα κόψει κανείς. Μερικοί πάνε στο γυμναστήριο, παραδείγματος χάρη, 10 η ώρα το βράδυ. Στρεσάρονται, ανεβαίνουν οι αδρεναλίνες και μετά θέλουν να πάνε να κοιμηθούν. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει τα γυμναστήρια να γίνονται στην ώρα τους, το πρωί ή το απόγευμα. Άμα πας το βράδυ και στρεσαριστείς, τέλειωσε. Μιλάμε. Γιατρέ μου, σας λένε Μάνου. Θα πρέπει να σας λένε Σωτήρι, διότι είστε... Είναι σωτήρια τα πράγματα που λέτε. Ακούσατε, δεν πάμε στο γυμναστήριο 10 η ώρα, 11, 12 που πάει ο άλλος βράδυ. Και το βράδυ, ναι, και λέει ο άλλος πω που μου κάνει καλό και γυρίζω στο σπίτι και θα κοιμηθώ. Και εκεί μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, στρεσάρεσαι και συγχρόνως προκύπτουν και άλλα προβλήματα. Αν ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κοιμηθεί, μετά άνετα ας το κάνει. Αλλά ένας που έχει αϊπνία, πρέπει να μην το κάνει αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Όποιοι έχουν αϊπνίες μην πάνε στο γυμναστήριο το βράδυ. Και μην πιούν καφέδες μετά το μεσημέρι. Πώς θα, ο καφές κρατάει 8 ώρες η δράση του. Γενικά αποφεύγεται τα καφεϊνούχα. Ό,τι έχει καφέ, ακόμα και αυτά τα ισοτονούχα που υπάρχουν τύπου που δίνουν φτερά. Αυτά τα που δίνουν φτερά έχουν πολύ καφέινη μέσα. Οπότε... Γι' αυτό τα παίρνουν οι αθλητές, ας πούμε, όταν πριν τον αγώνα. Δεν είναι για τους ανθρώπους που έχουν αϊπνία. Ένα σημείο που θέλω να σταθώ και νομίζω μου το είπατε πριν, όταν μου λέγατε εδώ τα αποτελέσματα, ναι, των εξετάσεων, είναι τη στάση που έχουμε στον ύπνο. Εγώ κοιμάμαι ύπτια. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν, από τη στιγμή που, ας μην γελιόμαστε, ερχόμενος εδώ, ο γιατρός μου έχει βρει ότι έχω κάποιες άπνες. Θα κοιμάστε στο πλάγιο. Και αν δεν μπορώ να κοιμάμαι στο πλάγιο, αυτά που λέτε εδώ, ότι βάζουμε ένα ειδικό μαξιλάρι που προσαρμόζεται σε ζώνη μέσης ή μια μπάλα του τένις αραμένη σε τσέπη στην πιτζάμα σας,
έτσι ώστε να αναγκαζόμεθα. Να κοιμόμαστε στο πλάγιο, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε ανάσκελα. Άρα μάθαμε λοιπόν και ποια είναι η κατάλληλη θέση για τον ύπνο. Ναι. Ποτέ δηλαδή ύπτια. Αυτοί που ροχαλίζουν και έχουν άπνιες, είναι καλό να αποφεύγουν την ύπτια θέση όταν κοιμούνται, να μην κοιμούνται ανάσκελα δηλαδή. Α. Γιατί εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατρεύω, ωραίο αυτό, γιατί μου θύμισε αυτό που λέει όταν ροχαλίζει κάποιος, το χτυπάς ή το σκουντάς, ναι, για να γυρίσει πλευρό. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, γιατί άμα γυρίσει, καταρχήν να με το σκουντήσεις και θα τον ξυπνήσεις λίγο. Οπότε θα σταματήσει το ροχαλτό. Αν γυρίσει και στο πλάγιο, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι λιγότερο, οπότε κερδίζεις εσύ κανένα 20 λεπτό να κοιμηθείς και ας τον άλλον ένα διαφορετικό σκούντιμα να ξαγρυπνά. Διαφορετικά παίρνεις μαξιλάρι και σεντόνια και πας στην πανιά. Είναι δικαιολογημένο να έχει κανείς αϊπνία μερικές φορές για κάποιο ειδικό λόγο. Ας πούμε, δίνει εξετάσεις, κάτι τούτυχε, στενοχωρήθηκε γιατί έμαθε ένα κακό νέο. Άμα είναι 2-3 μέρες δεν πειράζει. Την αϊπνία τη θεωρούμε πάθηση αν αυτά είναι αρκετές μέρες τη βδομάδα, πάνω από 4 μέρες τη βδομάδα και είναι πάνω από ένα μήνα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος στενοχωρήθηκε για κάποιο θέμα ή είναι άρρωστο το παιδί του από γρίπη μερικές μέρες και έχει άγχος και δεν μπορεί να κοιμηθεί, αυτό δεν είναι αρρώστια. Να κάνει υπομονή μερικές μέρες και θα του περάσει. Γιατί να υπνεί. Βέβαια, αν είναι σοβαρή και μόνιμη, θέλει αντιμετώπιση μετά. Πάλι ερχόμαστε εδώ. Όχι εδώ, στο κέντρο υπνικής άπνοιας που ασχολούμεθα εμείς. Η αϊπνία είναι αντικείμενο κυρίως των ψυχιάτρων. Η βαριά αϊπνία, λέμε τώρα, που παραμένει, όχι μερικές μέρες. Όταν έχεις όμως επίμονη αϊπνία, πρέπει να σε δει και ένας ειδικός ψυχίατρος, διότι εκεί θέλει φάρμακα υπνοτικά, που είναι φάρμακα που θέλουν προσοχή γιατί κάνουν εθισμό. Οπότε εντάξει, μπαίνουμε σε άλλους. Ψυχοθεραπεία, συμβουλές κλπ. Εν κατακλείδη, πριν κλείσουμε όλη αυτή την ωραία συζήτηση, ο τελευταίος λόγος θα είναι στον κύριο Μάνο Βαγιάκη, ο οποίος είναι ο γιατρός μας που μας δέχτηκε σήμερα. Τώρα στο τέλος να κάνω σαρδάμ, γιατρέ μου. Τώρα κάναμε ολόκληρη συζήτηση, ούτε ένα σαρδάμ και τώρα στο τέλος. Είναι επειδή σας αποχωρίζουμε. Είμαστε καλά. Εν κατακλείδη, ο τελευταίος λόγος ανήκει στον κύριο Μάνο Βαγιάκη, ο οποίος είναι ιατρός εντατικολόγος πνευμονολόγος, είναι υπεύθυνος εδώ στο ιατρείο ύπνου και θα μας πείτε τελικά, γιατρέ μου, η άπνοια τι είναι. Η άπνοια είναι μια διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κάποια συμπτώματα ενοχλητικά, όπως είναι η κούραση και η νύστα την ημέρα. Όποιος έχει λοιπόν ροχαλιτό, άπνοιες, δούνε και νιστάζει την ημέρα και είναι κουρασμένος, ή και χωρίς να νιστάζει, αν έχει προβλήματα με την καρδιά του και στεφανία, νόσο κλπ, πρέπει να το ψάξει να πάει σε ένα κέντρο μελέτης ύπνου. Άρα, γιατί θα κερδίσει. Μπορεί εσείς να αισθάνεστε ότι αναπνέετε φυσιολογικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως τη νύχτα, αν τα οικεία σας πρόσωπα αντιληφθούν οτιδήποτε, καλό είναι να το πείτε στο γιατρό σας και στην συνέχεια να απευθυνθείτε σε ένα ειδικό κέντρο, όπως είναι εδώ, μελέτη ύπνου, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάνο Βαγιάκη που δέχτηκε τον Αντώνη Σκούκεν και πραγματικά είχαμε αυτή την τόσο ωραία, επικοδομητική και κυρίως αληθινή συνέντευξη. Δεν υπήρχε τίποτα στημένο, δεν υπήρχαν ερωτήσεις που σας τις έδωσαν να μου απαντήσετε. Καθόλου. Και είναι αυτό που λέω. Εγώ έκανα 3-4 σαρδάμ, ο γιατρός μου κανένα. Γιατρέ, με ισοπεδώσατε. Στο πολύ για την παρουσία.